λέγει μια πρώτη απορία. Σήμερα ο άνθρωπος συμφωνεί με το καθομοίωση της Αγίας Γραφής? Αν όχι, γιατί? Πράγματι, όπως θα ενθυμίστε από τα περσινά μας μαθήματα, που ήσαν ανθρωπολογικά από τα τρία πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, είδαμε ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να γίνει καθομοίωση. Το κατ' εικόνα είναι η πρίκα του ανθρώπου, είναι το δεδομένο, είναι οι προϋποθέσεις. Το καθομοίωση είναι ο σκοπός. Προηγουμένως λέγαμε στο μάθημά μας ότι ο χριστιανισμός είναι ελπίδα και ότι το νόημα της υπάρξεως δίδεται μόνο από τον χριστιανισμό. Ποιο είναι το νόημα της υπάρξεως? Να γίνω, να περάσω από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Ή δυνάμει του κατ' εικόνα να γίνω το καθομοίωση. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, «Έσες θεούν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστίν». Να γίνετε τέλειοι όπως ο Πατέρας σας είναι τέλειος. Δηλαδή να φτάσετε, να πραγματώσετε το καθομοίωση. Εάν δεν πραγματώσουμε το καθομοίωση, δεν μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Μην απογοητευόμεθα όμως, διότι ίσως κάποιος πει, μα πώς θα το κάνω? Σιγά σιγά, με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια του Θεού. Όπως δεν θα έπρεπε να απογοητευθεί ένα παιδάκι της πρώτης δημοτικού, πώς θα γίνει δικηγόρος και γιατρός και πώς θα διαβάζει εκείνα τα ογκώδη βιβλία. Έτσι νομίζω και ένας που πρωτοβλέπει τον τρόπο που θα αγωνιστεί και θα περπατήσει το δρόμο της ζωής, της πνευματικής ζωής, δεν πρέπει να απογοητεύεται. Αλλά αυτό όμως είναι, πρέπει να φτάσουμε εκεί. Η ερώτηση λοιπόν λέγει, σήμερα εάν ο άνθρωπος φτάνει να πραγματώνει το καθομοίωση, φαίνεται όμως ότι εκείνος που έρωτα διαισθάνεται ότι σήμερα δεν πραγματώνεται αυτό, γι' αυτό και ρωτάει γιατί. Παιδιά, είπαμε ποιος είναι ο σκοπός μας. Ξέρετε πως μοιάζει η ιστορία σχετικά με την απορία? Να σταθούμε σε ένα σταυροδρόμι για μια στιγμή και να ρωτήσουμε πώς θα πάμε εκεί που ζητάμε. Και κάποιος βρίσκεται και μας λέει, θα πάρετε το δρόμο αυτόν και θα πάτε εκεί και θα γίνει έτσι, θα βρείτε εκείνο και τα λοιπά. Και εμείς δεν ξεκινούμε, αλλά χαζεύουμε σε εκείνο το σταυροδρόμι. Ο άνθρωπος μας το είπε, θα πάρετε τον δρόμο αυτόν και θα πάτε εκεί. Έτσι μοιάζει η εποχή μας, παιδιά. Η εποχή μας δεν θέλει να βαδίσει τον δρόμο του καθομοίωση, αλλά θέλει να βαδίσει το δρόμο που θέλει εκείνη. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι για να βαδίσει κανείς τον δρόμο του καθομοίωση, θα πρέπει να έχει ένα πρότυπο. Τι θα πει καθομοίωση? Θα πρέπει να έχω το πρότυπο που θα του μοιάσω, του πρότυπου αυτού. Σήμερα το πρότυπο το έχουμε ξυλώσει. Σήμερα μιλάμε ότι κάθε τι κατεστημένον δεν μας χρειάζεται. Είναι δυστύχημα ότι το Θεό τον κάναμε κατεστημένον. Απορώ όμως γιατί δεν κάναμε και τον ήλιο κατεστημένον. Απορώ γιατί δεν κάναμε και το νερό κατεστημένον. Και το ψωμί δεν το κάναμε κατεστημένον. Γιατί δηλαδή δεν ακούστηκε ότι κατεστημένον είναι το ψωμί, δεν θα ξαναφάμε ψωμί. Κατεστημένον είναι ο ήλιος, δεν θα θέλαμε να ξαναβγεί. Και επειδή εκείνος έχει την ανέδεια να βγαίνει κάθε πρωί, εμείς θα πάμε να κρυφτούμε μέσα σε υπόγεια και σε ποντικό τρύπες για να μην τον βλέπουμε, επειδή θα θέλαμε
να τον κρίνουμε και να τον θεωρούμε κατεστημένον. Δεν νομίζετε πως τα πράγματα είναι ανόητα, Κάναμε το Θεό κατεστημένο. Και ότι δεν μας χρειάζεται πια. Και ότι αρκετά βασίλευσε στην ανθρωπότητα. Καιρός να του γκρεμίσουμε το είδωλον. Να φύγει από τη μέση. Βγάλαμε λοιπόν τον Θεό. Μιλάμε για αθεία. Λέμε ότι δεν πιστεύουμε τίποτα. Όχι, δεν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Δεν πιστεύουμε σε τίποτα. Πέστε μου σας παρακαλώ, βγάζοντας το υπόδειγμα, είναι δυνατόν ποτέ πια να μιλάμε για μίμηση? Διότι το καθομοίωση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μίμηση του προτύπου. Εγώ είμαι το αντίτυπο και πρέπει να ομοιάσω του πρωτοτύπου. Μα δεν υπάρχει το πρωτότυπο, το πετάξαμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω στο πρωτότυπο. Για να επιτύχουμε το καθομοίωση, να βρούμε το νόημα της υπάρξεώς μας, το σκοπό της ζωής μας, και να βρεθούμε και να καταξιώσουμε την ύπαρξή μας. Να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος γιατί σήμερα δεν υπάρχει το καθομοίωση. Αν θέλετε όμως, γιατί βγάλαμε τον Θεό, τον βαρεθήκαμε? Ποιος είπε ότι βαρέθηκα να τρώγω ψωμί και φαΐ? Ποιος είπε βαρέθηκα να αναπνέω? Αλλά κάτι συμβαίνει εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι που λέγανε βαρέθηκα να τρώω. Θα πείτε ποιος είναι δυνατόν? Ναι, οι άρρωστοι. Πηγαίνετε σε έναν άρρωστο, το καλύτερο φαΐ. Θα σας πει ότι δεν μπορεί, το βλέπει και αναγουλιάζει, αισθάνεται άσχημα, το καλύτερο φαΐ. Μα αυτός είναι άρρωστος. Λοιπόν, δεν νομίζετε πως η εποχή μας είναι άρρωστη? Και μάλιστα άρρωστη βαριά, όταν φτάνει έτσι να σκέπτεται και έτσι να κινείται. Ναι παιδιά, είναι άρρωστη η εποχή μας. Θα μου πείτε, όλοι οι άνθρωποι είναι άρρωστοι? Όχι, όχι. Τουλάχιστον κατά τεκμήριον εσείς που έρχεστε εδώ, θα πρέπει να προσέχετε πολύ, μα πάρα πολύ θα πρέπει να προσέχετε, να μην αρρωστήσετε. Όλοι μπορούμε να αρρωστήσουμε. Ναι, όλοι. Μη σας κάνει εντύπωση. Κι εγώ που σας ομιλώ μπορεί να αρρωστήσω. Τι εννοώ να αρρωστήσω? Όχι τις συνηθισμένες αρρώστιες. Αυτή την αρρώστια. Ποια αρρώστια? Το να φτάσουμε να υπούμε, παιδιά, ότι και ο Θεός είναι ένα κατεστημένον. Να αρρωστήσουμε και να πετάξουμε το Θεό. Μη γέννητο. Να μας φυλάξει ο Θεός. Γι' αυτό εμείς ας προσέξουμε μέσα σε αυτή τη λιμώδη κατάσταση, το λιμιόμικρον γιώτα, την αρρωστημένη κατάσταση, να διατηρήσουμε υγεία για να βρίσκουμε το νόημα της υπάρξεώς μας, που είναι η πραγμάτωση του καθομοίωσης.